Πάμε. Πάμε στον επόμενο, ναι. Έλα, μ' ακούτε. Σ' ακούμε, φίλε. Ο κύριος Γραφτόπουλος. Μάλιστα, κύριε. Θα ήθελα να σας πω, 4,5 ώρα που θα μιλήσετε στο άρθρο τον κύριο Νίκο, να του πείτε να μην απαξιώνει τόσο τη Ξάνθη όσο την απαξιώσε προχθές. Ναι, εγώ του, είπα, εγώ του είπα το αντίθετο, αν ακούσατε. Ακριβώς, θυμάμαι, εσείς του είπατε. Πάρα πολύ ωραία του είπατε. Μην απαξιώνεις, γιατί και με τον Πάπτο μέσα στην Εστία και με τον Ολυμπιακό. Δεν έχετε center for, παιδιά, εκεί στη Ξάνθη. Άμα είχατε ένα center for, αυτό ακριβώς. Έχετε τον καπετάνο, τα μία στα του Ντέι Λίσιους. Άστο. Γι' αυτό ακριβώς θα πει έτσι. Παρπανίκου το απόγευμα, να βάλει τη γλώσσα του λίγο στο το μυαλοντάκι να δουλέψει και να μην απαξιώνει έτσι οποιαδήποτε ομάδα κι αν είναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Λοιπόν, δική μου γνώμη, να γνωρίζεις κάτι. Ο Κώστας τον αγαπάει από μικρό παιδί τον Αλέφατο. Λοιπόν, και τον σέβεται. Πέρα, μπορεί να είναι ανάποδος, να είναι χιλιαδιό, τον σέβεται. Λοιπόν, ο Αλέφαντος έχει τη δική του πορεία και κρίνεται από όλους. Λοιπόν, όπως κάνουμε όλοι λάθη, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τον Αλέφαντο, είναι λογικό κάποια πράγματα να τον ξεφεύγουν. Εμείς στην Ξάνθη, άκου να δεις, είναι δύο ομάδες που τις παρατηρώ γιατί τις περίμενα διαφορετικά από την αρχή του πρωταθλήματος. Και η Ξάνθη και ο Ατρόμητος. Κι όμως δεν με δικαιώσανε, τις περίμενα πολύ πιο ψηλά. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα.